Δόξα στον Κύριό μας, αδέρφια μου. Ευχαριστώ και πάλι τον Κύριο που βρίσκομαι εδώ. Δεν είναι και εύκολο να έρχομαι, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός μου ανοίγει δρόμο και έρχομαι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τη χάρη του Θεού, αδέρφια μου, να διαβάσουμε μια ωραία ιστορία που την ξέρουμε όλοι, αλλά ο λόγος του Θεού, αδέρφια μου, είναι διαχρονικός και πάντοτε κάτι έχει να μας δώσει. Με τη χάρη του Θεού, είναι στη σελίδα 921, το ΙΕ κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 11 εδάφιο μέχρι τέλος. 921 σελίδα, ΙΕ κεφάλαιο, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, από το 11 εδάφιο μέχρι τέλος. Είπε δε, άνθρωπος της είχε δύο γιους, και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανίκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα ημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος υιός, απεδίμησε εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρυψε την περιουσίαν αυτού, ζώνα σώτος. Αφού δεν δραπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολύθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού για να βόσκει χείρους. Και επεθύμη να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από το ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι. Και ουδής έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης, σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω υπήπως αυτόν, πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ γιος σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέραν αυτού. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη, και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο γιος, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ γιος σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν, και δότε δαχτυλίδιον εις τη χείραν αυτού, και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες τον μόσχον των σιτευτών, σφάξατε, και φαγόντες σας εφραδόμεν. Διότι ο γιος μου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη. Και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού γιος εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικία, ήκουσε συμφωνία και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων, ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν, ότι ο αδερφός σου ήλθε και έσφαξεν ο πατήρ σου το μόσχον των σιτευτών, διότι απείλαυσε αυτόν η γένοντα. Και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει, και εις εμέου δε ερήφιον έδωκας ποτέ δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο γιος σου ούτως, ο καταφαγών σου το βίον μεταπορνών, ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν τον μόσχον των σιτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον, συ πάντοτε μετεμού είσαι, και πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη». Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, για το λόγο του. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι στο τέλος που ο Κύριος δεν μας φανερώνει τι έγινε, αν ο πρεσβύτερος Υιός μπήκε μέσα ή όχι. Και για ποιο λόγο. Πολύ πιθανόν, αδερφοί, γιατί το ερώτημα αυτό το αφήνει σε εμάς ο Θεός. Εάν βρεθούμε και εμείς στην ίδια θέση, τι θα κάνουμε. Θα μπούμε μέσα στο γλέντι ή θα καθίσουμε απ' έξω. Αυτό είναι το ερώτημα, αδερφοί. Το ερώτημα δεν είναι τι έκανε ο πρεσβύτερος Υιός. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς αν βρεθούμε στη θέση του πρεσβύτερου Υιού. Γιατί ξέρετε κάτι, αδέρφια μου, όταν λέει για πρεσβύτερο, δεν είναι ανάγκη να είναι ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας, ο υπεύθυνος της Εκκλησίας. Μπορεί να είναι ένας παλιός αδερφός. Δεν είναι απόλυτο. Μπορεί να είναι ένας αδερφός εργάτης. Δεν είναι απόλυτο ότι θα είναι πρεσβύτερος. Το θέμα είναι, όταν εγώ βρεθώ σε αυτή τη θέση, γιατί ο Θεός, αδερφοί, θα επιτρέψει να βρεθούμε σε αυτή τη θέση, τι θα κάνω, τι θέση θα πάρω και ποια είναι η αγάπη μου για τον αδερφό μου. Αυτό έχει σημασία. Ποιο είναι το έλεος μου για τον αδερφό μου. Μια ωραία ιστορία, αδερφοί, είναι η παραβολή του ασώτου Υιού, την οποία την ξέρουμε.
έχουν γίνει πολλά κηρύγματα και γίνονται και θα γίνονται. Αλλά ξέρετε αδέρφια μου, αυτός είναι ο λόγος του Θεού, αυτόν έχουμε και γι' αυτόν θα μιλάμε πάντα. Μέχρι να φύγουμε από αυτή τη γη, αν φύγει ο καθένας προσωπικά ή να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν έχουμε κάτι άλλο αδέρφια μου, δεν έχουμε κάποιο άλλο βιβλίο. Κάποια άλλα δόγματα έχουν πολλά βιβλία. Εμείς δεν έχουμε, έχουμε μόνο το Λόγο του Θεού και Αυτόν διαβάζουμε. Και γιατί έχουμε μόνο Αυτόν? Γιατί αδέρφια μου, μόνο Αυτός είναι Θεόπνευσος. Δεν υπάρχει κανένα άλλο βιβλίο. Μα δεν υπάρχουν άλλα βιβλία που γραφτήκανε θρησκευτικά? Υπάρχουν και οι άνθρωποι που τα γράψανε, άγιοι άνθρωποι ήτανε, με αγάπη το κάνανε, να βοηθήσουνε, αλλά αδέρφια μου είναι ανθρώπινα. Και δεν μπορούμε τώρα να πάρουμε ένα ανθρώπινο βιβλίο και να εξετάσουμε το Θεόπνευστο λόγο του Θεού. Δεν γίνεται αδερφιά μου, γιατί ο λόγος του Θεού είναι έτσι δομημένος που δεν χρειάζεται, δεν παίρνει διόρθωση. Τίποτα αδερφιά μου. Για να ερμηνεύσω το λόγο του Θεού θα τον ερμηνεύσω με το λόγο του Θεού. Και εκεί ο Θεός θα έρθει και θα μου αποκαλύψει τις αλήθειες του. Ευχαριστούμε το Θεό. Μια ωραία παραβολή, ωραία ιστορία που την ξέρουμε. Ξέρετε αδέρφια μου, πολλές φορές θα πει κάποιος ότι έλα τα έχω ξανακούσει αυτά. Τον έχω ακούσει το Λόγο του Θεού. Τον ακούω πολλές φορές. Είναι, μήπως είναι τα ίδια και τα ίδια? Αδέρφια μου, ο Λόγος του Θεού ακούγεται πολλές φορές και ακούγονται τα ίδια και τα ίδια. Αλλά σημασία αδέρφια μου δεν είναι ότι εγώ ακούω τα ίδια και τα ίδια. Σημασία είναι ότι όταν ακούω το Λόγο του Θεού η καρδιά μου είναι ανοιχτή. Αυτό έχει σημασία. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι σπόρος, πέφτει μέσα, φυτρώνει και φέρνει καρπό. Και δεν είναι μόνο εκεί στην περίπτωση του καλού σπορέα που μιλάει εκεί πέρα για διάφορες καρδιές και μιλάει, θα λέγαμε, πιο πολύ για τον κόσμο. Ότι εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει και ενώ έσπειρε, ακούγανε και ο καθένας αναλόγως είχε την καρδιά αυτή που άλλος δεχότανε και άλλος δεν δεχότανε. Το θέμα είναι, αδέρφια μου, ότι αυτή την καρδιά ο άνθρωπος μπορεί να την αποκτήσει εάν δεν προσέξει και μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, αδερφέ, δηλαδή η καρδιά μου να γίνει μία πατημένη γη και να ακούω το Λόγο του Θεού και να λέω, έλα μωρέ τώρα, τα ίδια και τα ίδια είναι. Εντάξει, τα έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Ξέρεις, εγώ είμαι πολλά χρόνια στην Εκκλησία, τον έχω ακούσει πολλές φορές το Λόγο του Θεού. Ναι. Αλλά πρέπει να ανοίξω την καρδιά μου να μπει μέσα για να φέρει καρπό σε μένα. Γιατί αδέρφια μου, πάντοτε πρέπει να μπαίνει ο Λόγος του Θεού μέσα μας, γιατί πάντοτε πρέπει να φέρνει καρπό. Και γιατί θα έρθει ο Κύριος μια μέρα, αδέρφια μου, και θα ζητήσει από όλους μας καρπό. Και για να καρποφορήσει ο άνθρωπος, η πρώτη προϋπόθεση είναι να ακούει το Λόγο του Θεού. Και να λέει, δεν τον βαριέμαι, εγώ θα τον ακούσω. Θα έχω τα αυτιά μου και την καρδιά μου ανοιχτή να ακούω το Λόγο του Θεού. Ένας πατέρας ο οποίος έχει δύο παιδιά. Έχει τον πρεσβύτερο και έχει και τον νεότερο. Ο πατέρας βέβαια έχει και άλλα παιδιά. Αλλά εδώ ο Κύριος επικεντρώνεται πιο πολύ σε αυτά τα δύο πρόσωπα. Στον πρεσβύτερο, στον νεότερο και στον πατέρα. Και κάποια στιγμή ο νεότερος γιος λέει στον πατέρα, δώσε μου αυτό που μου ανήκει από την περιουσία. Έχει δικαίωμα, έχει. Και ο πατέρας χωρίς να διστάσει, δεν το ρωτάει τι το θέλεις, δεν ρωτάει τι θα την κάνεις στην περιουσία, δεν ρωτάει τίποτα, διαμοιράζει την περιουσία του. Δίνει στον πρεσβύτερο και δίνει στον νεότερο. Μετά από λίγες μέρες, ο νεότερος γιος τα μαζεύει και φεύγει. Και το κείμενο μας λέει, απεδίμησε εις χώραν μακράν. Η λέξη, αδέρφια μου, απεδίμησε, έχει την έννοια της οριστικής μετεγκατάστασης του ανθρώπου σε άλλο τόπο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο νεότερος γιος πήρε την απόφαση να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι του πατέρα και να μην ξαναπατήσει. Γιατί? Τι έγινε? Τι ήταν αυτό που τον έσπρωξε να φύγει και να μην θέλει να γυρίσει πίσω? Και πήγε και σε χώρα μακρά, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε, αδέρφια μου, υπάρχουν δύο περιπτώσεις που μπορεί να φύγει ο άνθρωπος από την Εκκλησία. Η πρώτη περίπτωση είναι η αγάπη του κόσμου και η δεύτερη περίπτωση είναι τα σκάνδαλα. Και θα σας πω κάτι, στην επιστήμη της ψυχολογίας λένε ότι υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να έχει μια ψυχική διαταραχή, μια νεύρωση, να μην το ξέρει, να έρθει ένα στρεσογόνο γεγονός κάποια στιγμή στη ζωή του, να πυροδοτήσει αυτή την ψυχική διαταραχή και αυτή να βγει στην επιφάνεια.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στα πνευματικά, αδέρφια μου. Είχε ο νεότερος γιος την αγάπη του κόσμου, αυτή η πόβος και μέσα του, ήρθαν τα σκάνδαλα, πυροδοτήσαν αυτή την αγάπη, βρήκε την ευκαιρία, τα μάζεψε και έφυγε. Και δεν ήθελε να ξαναπατήσει. Και έφυγε και πήγε, δαπάνησε την περιουσία, ζών ασώτος. Δηλαδή, στην αμαρτία, στην ακολασία, στην ανηθικότητα. Αλλά κάποια στιγμή η περιουσία τελειώνει, αδέρφια μου. Και όταν ο άνθρωπος δεν είναι μέσα στο σπίτι του πατέρα, ό,τι έχει θα το χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο αν είναι μέσα στο σπίτι του πατέρα, ό,τι έχει θα το κρατήσει. Και θα το κρατήσει και θα μπει και πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του, αδέρφια μου. Μας φανερώνει κάτι ωραίες αλήθειες, αδέρφια μου, για να ξέρουμε κι εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Κάποια στιγμή έγινε πείνα σε εκείνη τη χώρα, τελείωσαν αυτά που είχε πάρει από τον πατέρα ο άσωτος γιος, ο νεότερος γιος, και τώρα αυτός άρχισε να στερείται. Δεν πεινούσε ακόμα, άρχισε να στερείται. Άρχισαν να φαίνονται οι πρώτες ελλείψεις, θα λέγαμε. Δουλειές δεν υπήρχαν, πείνα είχε πέσει σε εκείνη την πόλη, σε εκείνη τη χώρα μάλλον, οπότε τι να κάνει, αναγκαστικά ζήτησε δουλειά. Εδώ θέλω να σας πω κάτι, αδέρφια μου. Δεν είπε θα γυρίσω πίσω. Δεν πήρε κάποια απόφαση να πει, α, εδώ πεινάνε, τελείωσαν ό,τι είχα τελείωσε, θα τα μαζέψω να γυρίσω πίσω. Όχι. Είχε σκοπό να παραμείνει. Γι' αυτό και έψαξε για δουλειά, αδέρφια μου. Αλλά μετά από λίγο καιρό άρχισε να πεινάει. Δηλαδή τι, ήρθε η μία ταλαιπωρία σιγά και ήρθε και η δεύτερη ταλαιπωρία πιο σκληρή σε αυτόν. Και ο Θεός, αδέρφια μου, το επέτρεψε, θα λέγαμε, γιατί, για να τον φέρει σε μετάνοια, αδέρφια μου. Το επέτρεψε για το καλό του. Μα αδερφέ, να ταλαιπωρηθεί ακόμα περισσότερο. Εάν πρέπει να πάρει την απόφαση να επιστρέψει, εάν πρέπει να πάρει απόφαση να γυρίσει πίσω, εάν αυτό θα φέρει στην καρδιά του τη μετάνοια, το επιτρέπει ο Θεός, αδερφιά μου, αυτό. Ναι, το επιτρέπει. Ξέρετε γιατί? Γιατί η αιωνιότητα, αδερφιά μου, δεν τελειώνει. Εμείς έχουμε άλλα κριτήρια στη ζωή μας. Κρίνουμε το περπάτημά μας, κρίνουμε την πνευματική μας κατάσταση, αν θέλετε, με τα επίγεια, με τη ζωή μας όπως ζούμε. Ο Θεός όμως, αδέρφια μου, κρίνει την πνευματική μας πορεία, κρίνει τη ζωή μας σύμφωνα με την αιωνιότητα. Έχει άλλα κριτήρια. Γι' αυτόν ενδιαφέρεται ο Κύριος για την αιωνιότητα. Να μην χαθεί ο άνθρωπος, γιατί έτσι και χαθεί, τελείωσε, δεν υπάρχει γυρισμός. Και αυτό ο Κύριος το ξέρει πολύ καλά, γιατί ξέρει πολύ καλύτερα από μας τι σημαίνει κόλαση. Εμείς απλώς το ξέρουμε σαν θεωρία, δεν την έχουμε δει. Και τον Άδη θεωρητικά τον γνωρίζουμε. Υπάρχει, αλλά δεν τον ξέρουμε. Ο Θεός τα ξέρει όμως, αδέρφια μου. Και δεν θέλει να απολεστεί κανένας. Γι' αυτό καμιά φορά επιτρέπει ταλαιπωρία στη ζωή μας και έρχεται και δεύτερη ταλαιπωρία. Και λες, τι γίνεται, βρε παιδί μου, τι γίνεται, τι έχω κάνει. Έτσι έλεγα κάποτε στον Κύριο. Όταν ήρθε μια ταλαιπωρία στη ζωή μου, δύσκολη, τι έχω κάνει, Κύριε? Έχω κάνει, λέω, καμιά μεγάλη αμαρτία? Τι έχω κάνει? Γιατί με ταλαιπωρείς έτσι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά το μυστικό, αδέρφια μου, όταν έρχεται η δυσκολία στη ζωή μας, είναι να πλησιάσουμε περισσότερο τον Κύριο. Αυτό έχει σημασία. Μα αδερφέ, ξέρεις τι περνάω? Επειδή ακριβώς το περνάς. Πλησίασε περισσότερο τον Κύριο. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος είναι με εσάς όταν εσείς είσαστε με Αυτόν. Και αν εξητείτε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Αν τον εγκαταλείψετε, και Αυτός θα σας εγκαταλείψει. Όσο εξητώ τον Κύριο, τόσο ο Θεός θα είναι μαζί μου, αδερφιά μου. Όσο εξητώ τον Κύριο, τόσο ο Κύριος θα σηκώνει το βάρος μου, αδερφιά μου. Εάν εγώ σταματήσω να τον εξητώ, τότε και ο Κύριος σιγά σιγά απομακρύνεται. Εάν σταματήσω τελείως, θα σταματήσει και Αυτός. Έτσι είναι, αδέρφια μου. Ξέρετε, αδέρφια μου, πολλές φορές η ευλογία και η πνευματική αύξηση στον άνθρωπο εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο, δεν εξαρτάται τόσο από τον Κύριο. Για παράδειγμα, να σας πω κάτι άλλο, το αν θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών δεν εξαρτάται από τον Κύριο, το ξέρετε, εξαρτάται από εμάς. Τι εννοώ με αυτό? Ότι ο Κύριος το έργο της σωτηρίας το έκανε.
Το δρόμο τον άνοιξε. Τα εμπόδια τα παραμέρισε. Και αν κάποιο εμπόδιο παρουσιαστεί, και εκείνο, και δεν μπορούμε εμείς να το παραμερίσουμε, έτσι, σαν άνθρωποι, και εκείνο θα έρθει να το παραμερίσει. Αλλά το αν θα πάω στη βασιλεία των ουρανών ή όχι, αυτή η απόφαση είναι δική μου, αδερφή. Δεν είναι του Κυρίου. Ο Κύριος μου έχει ανοίξει την πόρτα. Έλα, μου λέει. Εγώ τι θα κάνω? Θα πάρω την απόφαση να περπατήσω σε αυτό το δρόμο ή θα κάνω πίσω? Από μένα εξαρτάται. Πολλά πράγματα, αδερφοί, και στην πνευματική μας ζωή, από μας εξαρτώνται, αδέρφια μου. Όχι από τον Κύριο. Γι' αυτό θα πρέπει, όταν έρχεται η δυσκολία στη ζωή μας, να πλησιάζουμε περισσότερο και περισσότερο τον Κύριο. Και έτσι κατάφερε, πήρε την απόφαση ο νεότερος γιος, μετανόησε και πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει. Γιατί από εκεί και πέρα ξεκινάει η ευλογία τώρα. Και όχι η ταλαιπωρία, αλλά έχει πάρει και ένα μάθημα και έχει καταλάβει ότι από το σπίτι του πατέρα δεν πρέπει να φύγω ποτέ. Τελείωσε. Και γυρίζει πίσω. Μετανοημένος. Αυτό θέλει και ο πατέρας. Και φτάνει στο σπίτι, ενώ ήταν μακριά, τον βλέπει ο πατέρας, γιατί τον είδε από μακριά, γιατί ο πατέρας Θεός, αδέρφια μου, πάντα έχει στο νου του το παιδί του να επιστρέψει. Πάντα περιμένει να επιστρέψει το παιδί του. Αλλά είμαστε ελεύθεροι, αδερφοί. Στην ελευθερία μας ο Θεός δεν επεμβαίνει. Απλώς κάθεται από μακριά και βλέπει και περιμένει και κοιτάζει να δει τι θα κάνουμε, τι αποφάσεις θα πάρουμε. Και έτσι ο νεότερος γιος πήρε την απόφαση να γυρίσει. Και ενώ γύρισε, είπε ήμαρτον στον πατέρα του, ο πατέρας του τον αποκατέστησε αμέσως, έσφαξε και το μόσχο το σιτευτό και άρχισαν να εφραίνονται. Μέχρι εδώ όλα καλά και όλα ωραία. Έρχεται ο πρεσβύτερος Υιός, έρχεται. Ακούει συμφωνία και χορούς. Λέει, τι έγινε τώρα? Ρωτάει έναν δούλο και λέει, τι συμβαίνει? Α, λέει, επέστρεψε ο αδερφός σου, ο νεότερος, και ο πατέρας χάρηκε και έσφαξε το μόσχο το σιτευτό, γιατί, λέει, απείλαυσε αυτόν υγιένοντα. Και οργίστηκε ο πρεσβύτερος Υιός. Και διάβαζα αυτή τη φράση, αδέρφια μου, που λέει, διότι απείλαυσε αυτόν υγιένοντα. Τι σημαίνει? Διότι γύρισε και ήταν υγιής. Ωραία, και λοιπόν, δηλαδή άμα ήταν άρρωστος, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να τον θεραπεύσει ο πατέρας? Θα μπορούσε. Άμα είχε κάποια ασθένεια στο σώμα του, δεν θα τον θεράπευε? Εδώ ο πατέρας χάρηκε που γύρισε και έσφαξε το μόσχο το σιτευτό. Αυτό ήταν ένα μοσχάρι που το κρατάγανε για ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ας πούμε, για ένα γάμο. Γιατί χάρηκε, αφού ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να το κάνει? Μπορεί να ήταν ψυχικά άρρωστος και εκεί θα μπορούσε να τον θεραπεύσει. Εσμικρύνθη η χείρα του Κυρίου ώστε να μην δύναται να σώσει ή να μην μπορεί να θεραπεύσει? Όχι, βέβαια. Γιατί όμως χάρηκε? Τι συμβαίνει, αδερφοί? Και το διάβαζα κάποτε και δεν μπορούσα να το καταλάβω. Λέω, γιατί, Κύριε, το λες αυτό, αφού εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων? Εσύ πολλά μπορείς να κάνεις και να τον θεραπεύσεις, και άρρωστος να ήταν θα τον θεράπευες. Μπορεί για λίγο να στενοχωριώσουν αν τον έβλεπες άρρωστο, αλλά εσύ με ένα λόγο σου θα έκανες τα πάντα νέα σε αυτόν. Γιατί? Ξέρετε, αδέρφια μου, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να αρρωστήσει στο πνεύμα. Μπορεί δηλαδή να ερχότανε και να είχε φέρει κάποια άλλη διδασκαλία. Μπορεί να ερχότανε και να είχε φέρει κάποια πλάνη. Και εκεί άντε να τον μεταπείσεις ότι αυτά που λέει δεν είναι σωστά. Ούτε ο Κύριος δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Γι' αυτό, αδέρφια μου, να προσέξουμε πάρα πολύ. Γιατί στις μέρες μας κυκλοφορούν πολλές πλάνες. Και όπως είπε και ο αδερφός εχθές, αν θυμάμαι καλά, λέει, πολλοί διδάσκαλοι, νομίζω ότι, πώς το είπε, έχουν βγει. Να προσέξουμε, αδερφοί, πάρα πολύ. Άκουσα μια μέρα ένα θεολόγο, καθηγητή θεολογίας, ο οποίος λέει ότι αυτά περί ομοφιλοφιλίας, λέει, που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, είναι, λέει, δικά του πράγματα. Λέω, από πού και σου είναι δικά του πράγματα? Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εάν κάποιος είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει εκείνα τα οποία λέω ότι είναι εντολές του Κυρίου.
Σε κάποιο άλλο σημείο λέει: εγώ παρέλαβα από του Κυρίου εκείνο και το οποίο παρέδωκα εις εσάς. Σε κάποιο άλλο σημείο λέει: σας γνωστοποιώ, αδερφοί, ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν υπέ μου δεν είναι ανθρώπινο. Από πού και σπου είναι τα λέει δικά του, αδερφοί. Ο ίδιος ομολογεί και λέει: δια το πλήθος των αποκαλύψεών μου, μου δόθηκε σκόλωψη στη σάρκα. Δηλαδή, ό,τι γράφει είναι λόγια Θεού και είναι αποκαλύψεις που του έδωσε ο Κύριος, αδερφιά μου. Αλλά και κάτι άλλο. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί που μιλάει για τους ανθρώπους, λέει, ο Απόστολος Παύλος το λέει, ο Απόστολος Παύλος το γράφει, αλλά τι γράφει. Τι γράφει. Ότι ο Θεός παρέδωκε αυτούς εις πάθη ατιμίας. Δεν λέει κάτι άλλο. Δεν λέει κάτι δικό του. Λέει ο Θεός τι έκανε στους ανθρώπους εκεί. Τους παρέδωκε εις πάθη ατιμίας. Αν έλεγε κάποια θεολογική έτσι άποψη πάνω στο θέμα αυτό, τότε να πεις ότι μήπως τα λέει ο Παύλος, που και πάλι λόγος Θεού θα ήτανε. Αλλά αδέρφια μου, ο Απόστολος Παύλος λέει αυτό που έκανε ο Κύριος. Άμα το διαβάσετε εκεί το κεφάλαιο θα δείτε. Γι' αυτό, αδερφοί, να προσέξουμε, γιατί κυκλοφορούν πολλές πλάνες, αδέρφια μου, και έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Και ο άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του, ξέρετε από τι, από μία άποψη, από μία θεωρία, κάτι, από μία γνώμη. Να την καταπιεί και μετά να λέει και αυτός άλλα. Γι' αυτό χάρηκε ο πατέρας, αδέρφια μου. Γιατί ο νεότερος γιος, παρόλο που ήταν στον κόσμο, παρόλο που είχε φύγει, την αλήθεια δεν την απέρριψε, την κράτησε, αδέρφια μου. Δεν απέρριψε τον πατέρα. Ο πατέρας πίστευε ότι ήταν εκεί και τον περίμενε. Γι' αυτό, αδέρφια μου, γι' αυτό χάρηκε ο πατέρας Θεός, αδέρφια μου. Και αυτό πρέπει να κρατάμε και εμείς, αδέρφια μου, σήμερα, την αλήθεια ψηλά. Να λέμε την αλήθεια, χωρίς φόβο, όχι με φανατισμό, αλλά χωρίς φόβο και να παίρνουμε θέση. Δεν έχουμε κάτι με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όταν κάποιος έρθει και μας πει ότι είναι διαφορετικό, τότε εμείς θα βάλουμε το λόγο του Θεού μπροστά και θα πούμε όχι και θα πάρουμε θέση. Ευχαριστούμε το Θεό, αδέρφια μου, για το λόγο του και για αυτά που μας λέει. Και οργίστηκε ο πρεσβύτερος Υιός. Και βγαίνει έξω ο πατέρας, το κατάλαβε. Να τον παρακαλούσε να έρθει μέσα στη χαρά του παιδιού του, στη χαρά του αδερφού του. Και δεν ήθελε. Του λέει: τόσα έτη εγώ σε δουλεύω, του λέει. Εντολή σου δεν παρεύει. Καμία. Και σε μένα δεν έδωσες τίποτα, ένα ερήφιο να σφάξω, να εμφρανθώ με τους φίλους μου. Ξέρετε, αδέρφια μου, το ότι δούλευε τον πατέρα χρόνια, το ότι δεν παρεύει εντολή του, αλήθεια έλεγε. Αλήθεια έλεγε. Το έκανε. Γιατί το λέω αυτό? Αν πεις, πού το ξέρεις? Γιατί το λέω? Γιατί στο Θεό δεν λέμε ψέματα. Δεν μπορεί να πει ψέματα στο Θεό ο άνθρωπος, αδέρφια μου. Και του λέει: παιδί μου, του λέει ο Κύριος, ό,τι έχω δικό μου είσαι. Δικό μου δεν είναι. Δικό σου δεν είναι. Ό,τι έχω είναι δικό σου. Θέλεις κάτι? Θέλεις ένα κατσικάκι? Πήγαινε, πάρ' το και σφάξ' το. Κάλεσε και τους φίλους σου και κάνε γιορτή. Θα σου πω όχι? Φοβάσαι να μου ζητήσεις κάτι, μήπως σε μαλώσω? Φοβάσαι να έρθεις να μου ζητήσεις κάποιο αίτημα, μήπως σε τιμωρήσω? Δηλαδή, αδέρφια μου, εμείς πηγαίνουμε τα αιτήματά μας στον Κύριο και τον φοβόμαστε γι' αυτό? Δεν λέει ο Χριστός: μέχρι τώρα δεν αιτήσατε τίποτα. Αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και θα πω ένα παράδειγμα. Κάποιος αδερφός θέλει να παντρευτεί. Κάποια αδερφή θέλει να παντρευτεί. Βλέπεις μια αδερφούλα. Σου αρέσει. Φυσικό είναι, φυσιολογικό είναι, δεν είναι κάτι κακό. Πήγαινε, μίλησέ της. Τι περιμένεις? Μα να μου τη φέρει ο Κύριος. Εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά θέλεις ένα κατσικάκι κι εσύ να εφρανθείς με τους φίλους σου? Πήγαινε, πάρ' το. Δεν θα σου πει όχι ο Κύριος. Αδερφοί, ο Θεός έχει όλα τα δώρα μπροστά μας και πολλές φορές από απιστία, ίσως από φόβο, καθόμαστε πίσω και δεν απολαμβάνουμε τίποτα. Πήγαινε στον Κύριο και πες του το αίτημά σου. Πήγαινε στον Κύριο και πες του το πρόβλημά σου. Και αν δεν απαντήσει, αν δεν απαντήσει τώρα, θα απαντήσει αργότερα. Και αν δεν απαντήσει αργότερα, αν δεν απαντήσει αργότερα, θα απαντήσει πιο μετά. Να κάνεις λίγο υπομονή.
Εδώ στο Λόγο του Θεού, αδέρφια μου, είναι πολλά παραδείγματα. Για θυμηθείτε αυτή τη γυναίκα, τη Συγκύπτουσα, που επί 18 χρόνια πήγαινε στο ναό, δεν ήταν η Εκκλησία του Χριστού τότε, πήγαινε στο ναό επί 18 χρόνια να πάρει το αίτημά της, να γίνει καλά. Θα τη βλέπανε εκεί οι ιερείς και οι Λεβίτες και θα λέγανε, τι θες αδερφούλα μου τώρα, έρχεσαι ας πούμε 17 χρόνια έρχεσαι, δεν σε θεράπευσε ο Κύριος τώρα, τι θέλεις, πήγαινε στο σπίτι σου, περιμένεις ακόμα να σε θεραπεύσει, άμα ήτανε θα σε είχε θεραπεύσει. Όμως αυτή πήγαινε, δεν το έβαζε κάτω. Σίγουρα θα είχε διαλογισμούς, σίγουρα θα ερχόταν ο εχθρός να την πειράξει. Θα της έλεγε πού πας τώρα, μπορείς να περπατήσεις. Ξέρετε, είναι δύσκολη η ασθένεια. Είχα δει μια Συγκύπτουσα κάποτε στο μοναστηράκι. Πω, ήταν κάτω εκεί, δεν μπορούσε να περπατήσει, είχε εκεί και ένα καροτσάκι, το έσερνε μαζί της. Όπου την είδα, τη λυπήθηκα. Και μου ήρθε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αυτή τη Συγκύπτουσα, που πήγαινε επί 18 χρόνια. Αυτό μου ήρθε, αδερφή. Είναι δύσκολη η ασθένεια. Δεν είναι εύκολο. Για φανταστείτε αυτή τη γυναίκα να έφευγε από το σπίτι, μόνη της, δεν υπήρχαν και αυτοκίνητα τότε, ούτε και οι δρόμοι είχαν άσφαλτο κάτω. Με δυσκολία θα πήγαινε. Και αν βρισκόταν και κάποιος καλός άνθρωπος του Θεού να την πάει μέχρι το ναό, καλός. Αλλιώς πήγαινε με τα πόδια. Ούτε να καβαλήσει κάποιο γαϊδουράκι μπορούσε. Μόνη της πήγαινε, μόνη της γύριζε. Αλλά δεν το έβαζε κάτω, αδερφή. Αυτό μου αρέσει. Δεν το έβαλε κάτω. Και στο τέλος τι έγινε. Στο τέλος ο πατέρας έστειλε το Χριστό να τη θεραπεύσει. Και τη θεράπευσε και την ελευθέρωσε, αδερφή. Γιατί την είχε δέσει ο Σατανάς 18 χρόνια. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφή. Ο Θεός να μας φυλάει από αμαρτίες, αδέρφια μου. Να μετανοούμε και να ζητάμε το αίμα του Χριστού πάντοτε, αδερφή. Οργίστηκε και δεν ήθελε να εισέλθει. Δεν μπήκε μέσα. Και είναι αυτό που είπα και το ξαναλέω. Αυτό πιστεύω ότι ο Θεός μας το αφήνει σαν επιλογή. Όταν έρθει η ώρα, γιατί πιστεύω ότι θα έρθει σε όλους μας, αδερφοί, αυτή η ώρα. Εμείς τι θα κάνουμε, τι θέση θα πάρουμε. Θα πάρουμε τη θέση του αδερφού που συγχωρεί, θα πάρουμε τη θέση του αδερφού που αγαπάει. Αμήν, ο Θεός να μας δίνει αγάπη. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους, αδερφοί μου.